Το Minecraft είναι από τα παιχνίδια που φημίζονται για το πόσο τυχαία μπορεί να γίνουν. Σχεδόν όλα στο παιχνίδι είναι τυχαία. Από το μέρος που θα πρωτοκάνεις spawn στον κόσμο σου, μέχρι και τα mobs που θα συναντήσεις στο πέρασμά σου. Αυτό σημαίνει ότι μερικά πράγματα είναι πάρα πολύ σπάνια. Τόσο σπάνια που ακόμα και πιο έμπειροι παίκτες δεν έχουν δει ποτέ με τα μάτια τους. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε μερικά από τα πιο σπάνια πράγματα που μπορεί να δει κανείς στο Minecraft. Άμα σου αρέσει αυτό το περιεχόμενο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι. Ας ξεκινήσουμε. Ας πούμε ότι ο Steve εδώ βρίσκεται σε έναν ανοιχτό χώρο την ώρα καταιγίδας και κοιτάει τη δουλειά του. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πιθανότητες να τον χτυπήσει ένας κεραυνός? Αν πούμε ότι το render distance του είναι 8 chunks, τότε θα υπάρχουν συνολικά 16.384 blocks που θα μπορούν να χτυπηθούν από έναν κεραυνό. Κάθε δευτερόλεπτο υπάρχει μία στις 5.000 περιπτώσεις ένας κεραυνός να χτυπήσει ένα από αυτά τα blocks. Αν πολλαπλασιάσεις αυτό με τα συνολικά blocks, μας δίνει 1 στα 82 εκατομμύρια. Αυτό είναι το πόσο σπάνιο είναι να χτυπηθεί ο Steve από έναν κεραυνό σε ένα δευτερόλεπτο. Όχι πως τρώει και πολύ damage βέβαια. Όταν εμφανίζεις σε έναν κόσμο, το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι το biome στο οποίο βρίσκεσαι. Τα biomes γίνονται generate τυχαία, οπότε μερικά είναι πολύ πιο σπάνια από κάποια άλλα. Αν κάνεις spawn σε ένα biome που φαίνεται έτσι, περιέργως μόλις βρήκες το πιο σπάνιο. Το όνομά του είναι Modified Jungle Edge. Για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο biome θα πρέπει μια ζούγκλα να περιτριγυρίζει έναν βάλτο, φτιάχνοντας έτσι ένα σκέτο jungle edge. Αλλά επειδή το biome είναι modified, δηλαδή τροποποιημένο, γίνεται πολύ πιο λοφόδες, δηλαδή έχει περισσότερους λόφους. Το biome καλύπτει μόνο το 1 στο 1 εκατομμύριο του Minecraft κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 1 στα 370.000 biomes θα έχουν αυτή τη μορφή. Θυμάστε που στο intro είπε ότι ακόμα και τα mobs του παιχνιδιού είναι τυχαία. Ο YouTuber RaceWorks ανέβασε ένα βίντεο στις 3 Νοεμβρίου του 2020, ανακοινώνοντας ότι βρήκε αυτό εδώ το mob. Ένα zombie villager με full chain armor, κολοκύθα και ναυτιάρι. Να φανταστείτε, η πιθανότητα να κάνει spawn μια κολοκύθα πάνω σε ένα zombie είναι 2,5% μόνο την ημέρα του Halloween και η πιθανότητα να κρατάει ένα zombie φτιάρι είναι 5%. Μπορείτε να φανταστείτε μήπως το πόσο σπάνιο είναι αυτό το mob. Οι πιθανότητες να κάνει spawn είναι 1 στα 149 δισεκατομμύρια. Ναι, και όμως, το επόμενο σπάνιο πράγμα που μπορείς να βρεις στο παιχνίδι αφορά τον κόσμο, αλλά δεν είναι biome. Στο προηγούμενο μου βίντεο μίλησα για τα ξεχασμένα κτίρια του Minecraft, και από ό,τι φαίνεται ξέχασα ένα. Αυτό εδώ είναι ένας μονόλιθος και έχει ύψος 128 blocks, το παλιότερο μέγιστο ύψος του παιχνιδιού. Αν πιστεύεις ότι το εξωτερικό φαίνεται περίεργο, περίμενε να δεις τι έχει μέσα. Στο εσωτερικό υπάρχει κάτι σαν μια σπηλιά με νερό, που φτάνει μέχρι το bedrock, και αν δοκιμάσεις να κολυμπείς προς τα κάτω, απλά θα πέσει στο void. Οι πιθανότητες να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο ήταν 1 στο 1-3 εκατομμύριο. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κτίριο εμφανιζόταν όταν μόνο στην Alpha version, νομίζω ότι το κάνει ακόμα καλύτερο. Όλοι γνωρίζουμε τι είναι ένα Minecraft speedrun, έτσι. Ουσιαστικά προσπαθείς να τερματίσεις το παιχνίδι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ένα όμως από τα πιο χρονοβόρα και δύσκολα πράγματα σε ένα Minecraft speedrun είναι το να φτιάξεις αρκετά Isofender για να βρεις και να ολοκληρώσεις το End Portal και μετά να πολεμείς τον Δράκο. Ή έχεις αυτό το 1 στο 3 εκατομμύριο, να βρεις το End Portal ήδη ολοκληρωμένο. Ο λόγος για αυτόν τον αριθμό είναι επειδή οι πιθανότητες να υπάρχει ένα Isofender σε κάποιο End Portal frame είναι 10%. Άρα οι πιθανότητες να είναι ολοκληρωμένο το End Portal είναι 1 στην 12η δύναμη του 10. Αν πιστεύεις ότι ο μονόλιθος της Alpha Versions του παιχνιδιού ήταν περίεργος, απλά περίμενε να δεις τα παρακάτω seeds. Στο παρελθόν είχαν βρεθεί πολλαπλά seeds που επαναλαμβάνονται σε μία ευθεία λόγω κάποιου bug στον κώδικα του παιχνιδιού όταν κάνει generate κόσμους. Μερικά από αυτά τα seeds είναι τόσο μεγάλα που ξεκινάνε από το spawn και φτάνουν μέχρι το τελικό border του παιχνιδιού. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι αυτό εδώ το άπειρο Mineshaft. YouTubers όπως Matthew Bolan και Ant Venom έχουν ανακαλύψει μερικά τέτοια seeds. Αλλά αν θες να ξέρεις το πόσο σπάνιο να βρεις τυχαία κάτι τέτοιο, σου έχω την απάντηση. 1 στα 143 εκατομμύρια. Σπάνιο έτσι. Περίμενε να δεις και τη συνέχεια. Πες ότι είσαι μέσα σε μια σπηλιά με έρημνος και μαζεύεις emeralds. Βρίσκεις ένα, βρίσκεις άλλο ένα και μετά πέφτεις πάνω σε κάτι τέτοιο. 14 emerald ores το ένα δίπλα από το άλλο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποκαλείς τον εαυτό σου τυχερό. Γιατί η πιθανότητα να βρεις κάτι τέτοιο είναι 1 στα 24 εκατομμύρια. Για να καταλάβετε, το πιο συχνό vein από όρους του παιχνιδιού αποτελεί το ένα block και το μέγιστο που μπορεί να κάνει generate ένα chunk είναι 7. Εδώ όμως βλέπουμε ότι χωρίζεται μεταξύ 2 chunks, κάνοντας το vein να αποτελείται από συνολικά 14 ores. Μιλήσαμε αρκετά για τα περίεργα πράγματα που μπορεί να κάνει ο κόσμος του Minecraft. Το επόμενο πράγμα στη λίστα μας όμως παίζει να είναι και το πιο περίεργο. Αυτό εδώ είναι ένα spawner που αντί για spiders έχει γουρούνια. Μπορεί να φαίνεται σαν κάποιο mod, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι. Ο λόγος που συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι επειδή ένα spawner με spiders εμφανίζεται πρώτο στο Mineshaft. Ενώ ο κόσμος φορτώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες, κάνει κατά λάθος generate ένα chest στο ίδιο block που βρισκόταν το spawner. Και αυτό αλλάζει τον κώδικα του παιχνιδιού μετατρέποντας το spider spawner σε 5 διαφορετικά pig spawners. Οι πιθανότητες να κάνει generate κάτι τέτοιο στον κόσμο σου είναι 1 στα 36 εκατομμύρια. Παρεπιπτόντως το chest δεν ανοίγει, αλλά μπορείς τουλάχιστον να σπάσεις το stone και να το εγκαταστήσεις με grass για να κάνουν spawn τα γουρούνια, φτιάχνοντας έτσι μια φάρμα άπειρου φαγητού και XP. Ενώ τα τυχαία πράγματα που αναφέραμε μέχρι τώρα είναι όντως απίστευτα σπάνια, έχει μείνει ένα τελευταίο που θα το κρατήσω για αργότερα. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να σε έδειχνα και μερικά πράγματα που έχετε πιθανότητες να βρείτε κι εσείς στον δικό σας κόσμο.
Το ροζ πρόβατο, για παράδειγμα, έχει πιθανότητα να κάνει σπον 1 στα 642, ενώ το μωρό ροζ πρόβατο 1 στα 12.000. Αν προσπαθήσει να ζευγαρώσει δύο κόκκινες mushrooms, υπάρχει περίπτωση να κάνει σπον ένα καφέ μωρό αντί για κόκκινο. Οι πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο είναι 1 στις 1000. Φαίνεται σαν κάτι σπάνιο, αλλά πιστέψτε με, με τα κατάλληλα μέσα είναι πανεύκολο. Σε παλιότερες versions του παιχνιδιού υπήρχε περίπτωση να συναντήσει ένα mob με το όνομα Killer Bunny, που ήταν απλά ένα επιθετικό κουνέλι. Οι πιθανότητες να κάνει σπον κάτι τέτοιο ήταν 1 στα 2500. Το 1 στα 50 πάντα που κάνουν σπον θα έχει κάποια σπάνια γονίδια που το κάνει καφέ. Ήξερες ότι ακόμα και τα αξολότουλς έχουν μια αρκετά σπάνια μορφή? Συγκεκριμένα τα μπλε αξολότουλς είναι τα πιο σπάνια. Ο μόνος σίγουρος τρόπος για να βρεις ένα είναι με το να τα κάνεις breed, αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο, γιατί οι πιθανότητες να κάνει σπον ένα είναι 1 στις 1200. Είπαμε για σπάνια mobs όπως το zombie με την κολοκύθα, για πίστευτα seeds με περίεργα bugs και κτίρια. Αλλά και όμως αυτά δεν φτάνουν καν κοντά στο πιο σπάνιο mob του παιχνιδιού. Το όνομά του είναι αυτό εδώ, και θεωρείται ότι είναι το πιο σπάνιο πράγμα που μπορεί να κάνει generate το Minecraft. Ένα baby zombie villager chicken jockey με full diamond armor και τα καλύτερα enchants. Το αστείο είναι ότι το όνομά του δεν είναι καν τυχαίο. Αυτές είναι οι πιθανότητες να κάνει spawn ένα τέτοιο mob σε επιστημονική μορφή. Ποιες είναι αυτές οι πιθανότητες, μπορεί να ρωτάτε? 1 στα 163 πεντάκι σε εκατομμύρια.